Γιάννης Τριάντης είναι μαζί μας, εδώ δημοσιογράφος. Θα σχολιάζουμε μαζί και τις επόμενες ημέρες τα τεκτενόμενα στις εκλογές. Θα σχολιάσουμε και το αποτέλεσμα την Κυριακή 21η Μαΐου και εδώ ζωντανά από το στούντιο εδώ, του News 24/7. Τον διαβάζετε και τον διαβάζουμε στο News 24/7. Τον διαβάζουμε και στο W επίσης εδώ του ομίλου της. Πολύ ωραία. 24 Media. Γιάννη, εγώ αυτό ήθελα να σου ξεκινήσω με κάτι απλό. Δεν τις κάνουν τις εκλογές όπως παλιά, Γιάννη μου. Δεν τις κάνουν όπως παλιά. Τι νοσταλγίες από τα παλιά. Δεν δηλαδή. Έχει ντουντούκες, δεν έχει σημαίακια, δεν έχει αφίσες, αφισορύπανση. Δεν μπορούμε να περάσουμε. Αυτός ο τζόγος. Ναι, δηλαδή. Δεν έχει αυτή την ένταση. Είναι όλα αυτά στα κινητά συνέχεια. Θα χαζέψουν στα κινητά όλη την ώρα. Σύμφωνοι. Αλλά είναι το ίδιο κραυγαλαίες όπως ήταν και όλες από τη μεταπολίτευση και μετά. Το πιστεύεις? Φυσικά. Από άποψη συνθημάτων, πόλωσης. Πόλωση συνθημάτων, παροχολογίας κτλ. Απλώς ξεχωρίζουν, τουλάχιστον με ορισμένες αναμετρήσεις του παρελθόντος, γιατί υπάρχει ένα βουβό και ανεξερεύνητο κύμα, μια ανεξερεύνητη δυναμική, που δεν κατορθώνουν να την εντοπίσουν ούτε οι δημοσκοπήσεις, ούτε τα μεγάλα κεφάλια των κομμάτων. Παλιά δεν υπήρχε, δεν το νιώθατε αυτό σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις, δηλαδή. Είναι καινούριο χαρακτηριστικό αυτό το βουβό κύμα, όπως το ονομάζεις τώρα. Υπήρχαν σε κάποιες από τις αναμετρήσεις του παρελθόντος, αλλά όχι με τέτοια ένταση όπως είναι σήμερα. Οι φετινές εκλογές, οι εκλογές του 2023, σου φέρνουν στο μυαλό κάποια εκλογική αναμέτρηση του παρελθόντος? Σου μοιάζουν με κάποια? Όχι ιδιαίτερα. Όχι ιδιαίτερα. Ναι, όχι ιδιαίτερα. Και εγώ φαντάζομαι ότι κάπως αυτά τα αχαρτογράφητα νερά που στα οποία αναφέρθηκες και εσύ πριν, είναι και λίγο μια συνθήκη από την κρίση και μετά. Δεν είναι έτσι? Μετά το σεισμό του 12. Μπήκε στην ερμηνεία του γεγονότος. Το γεγονός είναι αυτό το βουβό που όλοι διαπιστώνουμε, ας πούμε, και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Δεν ξέρουμε τι θα ψηφίσουν οι νέοι. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε... Ασχοληθήκαμε πολύ σήμερα με αυτό. Είναι ασφαλώς ένα από τα κύρια ζητήματα που πρέπει κανείς να προσεγγίσει, να ανιχνεύσει. Δεν ξέρουμε. Το 89 ξέρετε θα ψηφίσουν νέοι? Το 89 υπήρχε... Σε κάποια από τις τρεις αναμετρήσεις. Αναφέρθηκε σε μία εκλογική αναμέτρηση που ήξερες εκ των προτέρων τι θα γίνει, ναι. Παρότι και τότε υπήρχαν εκπλήξεις. Κανένας δεν περίμενε ότι ο ημιθανής Παπανδρέου, ημιθανής και οργανικά και πολιτικά, θα έπαιρνε τέτοιο ποσοστό. Όμως ήξερες... Και θα ήταν τόσο ανθεκτικός, φυσικά, που τους πήγε μέχρι το 90, φυσικά, για να αλλάξει... Ναι. Εδώ έχουμε αυτό που είπε ο Παναγιώτης, προχωρώντας την ερμηνεία του γεγονότος, έχουμε κάτι που δημιουργήθηκε τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή μετά το ΣΥΡΙΖΑ και κυρίως επί Μητσοτάκη, επί δεσποτείας θα έλεγα εγώ Μητσοτάκη. Λοιπόν, έχουμε... έναν κόσμο τον οποίον εύκολα επικρίνουμε για τις επιλογές του, αλλά ξεχνούμε ότι από τη μεταπολίτευση και μετά σχεδόν όλοι τον απογοήτευσαν σε μεγάλο βαθμό. Ακόμα και ο Παπανδρέου που έφερε μερικές τομές, ή κάποιοι άλλοι, αργότερα ο Σιμίτης, ο οποίος ήταν μεγάλος ψεύτης και δεν ήταν εξυγχρονιστής. Αλλά εν πάση περιπτώσει ο Σαμαράς που έταξε θα αναθεωρήσει το μνημόνιο τίποτα. Ήρθε ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και είπε θα τα σκίσω κτλ. Αλλά έχουμε μία από τα ίδια. Ήρθε και ο Μητσοτάκης με το επιτελικό κράτος και είδαμε. Αλλά αυτή έτσι δεν είναι πάντα οι εκλογές. Ναι, βεβαίως. Αλλά έχουμε μία συσσόρευση απογοητεύσεων. Ναι. Και ένας κόσμος σήμερα, τον οποίο είναι εύκολο να εγκαλέσεις για... έλλειψες ενσυναίσθησης που λένε και οι μοντέρνοι, ή για κριτήρια ελλειπή κτλ. Είναι εύκολο να το κάνεις αυτό, αν δεν δεις ο ίδιος τι φιλτράρει μέσα του, τι αγωνίες έχει και πώς ζει. Και δεν αδικώ κανέναν, ακόμα και όταν στρέφεται στα λεγόμενα άκρα, ακόμη και προς την ακροδεξιά. Μακριά από μένα ή από εμάς, αλλά μπορείς να καταλάβεις γιατί. Οι λευκοί θυμωμένοι άνδρες που λέγαμε και για τον Τραμπ το 2016. Βεβαίως. Και γυναίκες. Βεβαίως, και γυναίκες. Και οι λευκοί θυμωμένοι Έλληνες που τους έχουμε δει να βάζουν την Χρυσή Αυγή με σχεδόν 20 βουλευτές στο κοινοβούλιο, τους έχουμε δει στα συλλαλητήρια για το μακεδονικό. Ξέρεις, Παναγιώτη, υπάρχει θυμός τώρα? Υπάρχει. Υπάρχει και θυμός και απελπισία και απόγνωση και ένα γαμότο. Αλλά επειδή ανέφερε το πολύ υψηλό ποσοστό της Χρυσής Αυγής, που θα ήταν υψηλότερο εάν δεν τη βλέπαμε επ' αυτοφόρο να δολοφονεί, ναι. Αν περιοριζόταν σε αυτό το κραυγαλαίο, τον τρακαλαίο. Παρότι βέβαια ξαναμπήκε στη Βουλή αφού παρότι δολοφόνησε. Ναι, ναι, αλλά όμως άρχισε φθήνουσα. Θέλω να πω αυτό που είπε κάποτε σε μια συνέντευξή του στη Λάιφο, νομίζω, ένας σημαίνων Έλληνας πολιτικός, δεν συμφωνώ απολύτως, ο Σάββας Μιχαήλ, ένας τροτσκιστής, αλλά πολύ συγκροτημένος άνθρωπος, είπε όσοι ψηφίζουν, οι περισσότεροι που ψηφίζουν Χρυσή Αυγή δεν είναι φασίστες. Αυτό, αν δεν το λάβει υπόψη της, ειδικά η αριστερά, νομίζω δεν θα καταλάβει το πολύπλοκο των όλων της ελληνικής κοινωνίας. Γιατί νομίζω ότι είχαμε κάπως στο μυαλό μας και με την Χρυσή Αυγή στη φυλακή, ότι κάπως είχαμε ξεμπερδέψει τόσο ένα διάστημα. Δηλαδή, αν σου πω, ήσουν και λίγο χαμένο στα δικά σου. Δεν παρακολουθείς τόσο πολύ το YouTube, δεν παρακολουθείς πολύ τα social media, δεν παρακολουθείς το τι γινόταν, ας πούμε, με την εκστρατεία Κασιδιάρη μέσα από τη φυλακή, μέσα από κανάλια στα κοινωνικά δίκτυα. Μπορεί να μην το παίρνεις χαμπάρι ότι συνέβαινε όλο αυτό. Βλέπουμε ότι παρόλα αυτά, παρόλα έχουν συμβεί, το φάντασμα της ακροδεξιάς είναι και πολύ δυνατό και καθορίζει και την ατζέντα πολλές φορές. Έχεις δίκιο. Δεν εξαλείφεται η ακροδεξιά ούτε με καταγγελτισμό, ούτε με σημαντικές ως διαβήματα εναντίον του φασισμού, είτε είναι αυτές οι εκδηλώσεις ή οι δηλώσεις ή οτιδήποτε. Δέστε τι γίνεται στην Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή, ναι. Βέβαια. Ποσοστό συμμετοχής μπορείς να προβλέψεις σε εκλογές μεθαύριο? Έχω την αίσθηση ότι θα έχουμε μεγάλη αποχή. Και αυτό είναι κάτι που ενδεχομένως να προσδιορίσει και το τελικό, ή σε μεγάλο βαθμό να ορίσει και το τελικό αποτέλεσμα μεταξύ των δύο πρώτων. Μάλιστα. Από τις στις φετινές εκλογές, έχουμε πει διάφορα εδώ, σχεδόν 1,5 ώρα που είμαστε στον αέρα. Οι εκλογές του TikTok, είπε κάποιος πιο πριν κτλ. Ο δικός του τίτλος ποιος είναι? Ποιες είναι οι εκλογές, τι? Είναι αυτές του 2023. Δεν έχω τίτλο. Δεν έχω πρόχειρο ένα τίτλο. Γιατί παρατηρώ κι εγώ. Μετά, μάλλον, ναι, θα το σκεφτώ μετά. Είμαι και λίγο αργός στις αποφάνσεις μου. Αλλά συμφωνώ μαζί σου ότι είδαμε μερικά καινούργια πράγματα τα οποία δεν τα ξέραμε πριν. Υπήρχαν και τότε social media, αλλά τώρα βλέπουμε μια κορύφωση. Και βλέπουμε και μερικές, να μην πω τη λέξη που μου έρχεται στο μυαλό, επιλογές των ηγετών να τρέχουν στα πρωινάδικα ή στα βραδινά κτλ. Επειδή έχουν υψηλή θέαση. Ποιος όμως έχει την ευθύνη γι' αυτό? Έχει την ευθύνη καθόλου και η πολιτική δημοσιογραφία γι' αυτό? Η πολιτική δημοσιογραφία όσο έπασχε, πάσχει. Δηλαδή ούτε ύμνη. Περίμενα να μου πεις πια. Θα σου το πω αναλυτικά. Ούτε ήμουν στο μυθολογημένο παρελθόν, ούτε άτεγκτες καταδίκες. Η δημοσιογραφία, αγαπητοί, όπως εγώ την έζησα, και αν ξαναζήσω, που μάλλον θα συμβεί, πάλι δημοσιογράφος θέλω να γίνω. Είναι μια ωραία αιματηρή περιπέτεια, χωρίς να έχεις όμως ψευδεστήσεις για ορισμένα πράγματα. Ναι, και επίσης νομίζω δεν υπάρχει πιο βαρετό πράγμα από δημοσιογράφους να γκρινιάζουν για την δημοσιογραφία, γιατί είναι κάτι. Και να την υπηρετούν ταυτόχρονα. Και μερικοί παντιοτρόπως και ιδιοφελώς. Πάντως ήθελα να ρωτήσω έτσι και σιγά σιγά να φτάνουμε προς το τέλος. Επειδή το συζητήσαμε αρκετά, το συζητήσαμε και με την Κατερίνα από τα social media, την Κατερίνα Φασέαμε. Πιο νέα παιδιά, πιο νέους από εμάς. Έχουμε ορισμένα τοτέμ, έχουμε ορισμένες φράσεις, έχουμε ορισμένες αναμνήσεις, ορισμένες εικόνες, μια συγκεκριμένη εικονογραφία των εκλογών. Δηλαδή, συζητάμε, ας πούμε, και σε αυτήν την προεκλογική περίοδο ποιος έχει πάρει την κληρονομιά του Ανδρέα, την έχει πάρει ο ΣΥΡΙΖΑ, την έχει πάρει το ΠΑΣΟΚ κτλ. Αναρωτιέμαι, σε ένα παιδί 25 χρονών, αυτό λέει έστω και τόσο, έστω και κάτι? Τίποτε. Μάλιστα. Μας καθάρισε. Και πολύ φυσιολογικά. Μάλιστα. Γιάννη Τριάντη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Πεφυσιωμένοι, τι σημαίνει? Πες μας τι σημαίνει πεφυσιωμένοι, με εκείνο το φοβερό τίτλο που είχες βάλει σε ένα από τα άρθρα του 2023. Αλαζόνες. Αλαζόνες. Εντάξει. Είναι χαρακτηριστικό. Και στο όνομά σου, άμα το κάνεις ακτικόλεξο, θα ξεκινήσει με το πεφυσιωμένος. Πεφυσιωμένος. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εδώ θα είμαστε και τις επόμενες μέρες να τα σχολιάσουμε.